Όρος αφότου ετέθησε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Λιβύη, οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίασή της, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται γύρω από την Τρίπολη. Έτσι, η κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι πρόεδροι της Τουρκίας και της Ρωσίας αποδεικνύεται κενό γράμμα, 9 και πλέον μήνες μετά την επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας από τις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης υπό τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ που εδρεύουν στα ανατολικά. Αλλά η GNA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ακούστηκαν πυρά στις περιοχές Σαλαχεντίν και Γουάντι Ραμπέα λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής. Η όποια απόπειρα να επιβληθεί μια κατάπαυση του πυρός διαρκείας θα είναι δύσκολη εξαιτίας της φύσης των στρατιωτικών συμμαχιών της Λιβύης με ετερόκλητες φράξιες και ξένους μαχητές να αναπτύσσονται και από τις δύο πλευρές. Παράλληλα και οι δύο πλευρές αλληλοαποκαλούνται πολιτοφυλακές.